φαίνεται, Ράνια, ότι δεν θα κάτσει σε 14 μέρες καραντίνα, γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες του Μέγκα, έχει κάνει τεστ για τον κορονοϊό, το οποίο έχει βγει αρνητικό όσο βρισκόταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Συνεπώς, σήμερα το βράδυ φαίνεται ότι θα το περάσει στο κελί του στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού, εκεί όπου θα βρίσκεται μαζί με τρεις ακόμη κρατούμενους. Όπως είπαμε, οι κρατούμενοι αυτοί είναι ένα σοφρονιστικός, ο οποίος έχει απασχολήσει για ναρκωτικά, ένα ακόμη άτομο το οποίο βρίσκεται στη φυλακή για υποθέσεις που έχουν να κάνουν σχετικά με το λαθρεμπόριο, και ένας ακόμη που έχει μπει στη φυλακή πριν από λίγες ημέρες και έχει να κάνει και εκείνος με υποθέσεις ναρκωτικών. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 33χρονος καθομολογεί δολοφόνος της 20χρονης Καρολάιν. Θα ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα των φυλακών Κορυδαλού. Δεν θα προαυλίζεται μόνος του, θα προαυλίζεται κανονικά με όλους τους υπόλοιπους κρατούμενους της συγκεκριμένης πτέρυγας. Ο λόγος που επέλεξαν την έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού είναι για να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος σχετικά με την σωματική του ακαιρεότητα. Και τώρα, αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες είναι εάν θα περάσει σήμερα τη συνέντευξη είτε από την Διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλού, είτε από τον Αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλού, την πρώτη του συνέντευξη, εκεί όπου θα του γίνουν και συγκεκριμένες ερωτήσεις, καθώς θα φτιάξουν το ψυχολογικό του προφίλ και να δουν εάν θα ζητήσει και εκείνος τίποτα τώρα που μπήκε μέσα στις φυλακές. Αν γνωρίζουμε, αν θα συναντήσει κάποιον ειδικό, κάποιον ψυχολόγο, κάποιον ψυχίατρο, αν θα γίνει κάποια αξιολόγηση ή αν περιμένουν από τις φυλακές να δουν αν θα το ζητήσει ο ίδιος κάποια στήριξη. Όποιος μπαίνει μέσα στην φυλακή, οποιοδήποτε είναι νέος κρατούμενος, Ράνια, περνάει τη συνέντευξη εκεί όπου του γίνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις και μπορούν πλέον οι σοφρονιστικοί να φτιάξουν το ψυχολογικό προφίλ του νέου κρατούμενου. Και εκεί στη συνέχεια θα δουν αν χρειάζεται και αν ζητήσει βέβαια και εκείνος να τον δει κάποιος ειδικός. Τώρα βλέπουμε ότι αποχωρούν και τα οχήματα που συμμετείχαν στην πομπή του 33χρονου από την Ευελπίδο σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που κρίθηκε προφυλακιστή. Έφτασε εδώ και πέρασε την πύλη των φυλακών Κορυδάλου.